τον Παναθηναϊκό τον σεβάστηκε. Να τον σεβαστεί και ο ΡΑΠ λίγο. Ο μπαμπάς. Παιδιά, λυπάμαι που το λέω, αλλά όπως λέει και στη διαφήμιση ο ΡΑΠ, ζάπινγκ. Φαίνεται ρε παιδιά. Και είναι κάτι πολίτες, σαν το Μαλάτο. Λοιπόν, άκου, άκου, άκου. Φασιστόγερι, φασιστόγερι. Οι οποίοι, ρε παιδί μου, δίνουν πάτημα στον αυτό το... Όχι, φασιστόγερος θα είναι αυτός, γιατί είναι μικρός. Αν είναι φασίστας θα είναι πού είναι τα υπερόδη σου. Η Μακεδονία. Να πας εκεί άμα δεν σ' αρέσει. Η Μακεδονία λέγεται Μακεδονία. Μακάρι να μπουν οι Μακεδόνες και οι Τούρκοι να σε φάνε ζωντανό. Επίσης στα παιδιά από την, στο υπόλοιπο πάνελ θέλω να πω κάτι. Ρε παιδιά, έχει φτάσει 80 χρονών και κρέμεται το βυζί του. Πάρτε του ένα στιθόδεσμο. Κρέμεται το βυζί του ρε βλάκα. Ναι, εσύ σένα μιλάω ρε πιτόγε ρε. Ποιο βυζί μου κρέμε τώρα βλάκα. Άντε μπράβο. Μετά το συνταλητήριο παιδιά, όλοι μαζί και βγελί να και βεζίνει και καλή νύχτα. Πάμε κόσμο, καλημέρα. Ναι. Καλημέρα. Εντάξει, Μαλάτο, δεν είναι κακό να είσαι ακροδεξιός, αλλά μην φωνάζεις. Δεν είμαι ακροδεξιός, είμαι ακροδεξιό. Έλα από αυτά που λες τώρα να σου μιλήσω κι εγώ στη γλώσσα που σου αρμόζει. Να μιλήσεις. Ένα ακραίο φασιστόπουτρο είσαι με αυτά που λες, που μιλάς για μοιάσματα. Το βίο. Ο Σέφτιμαν. Ποιος είσαι αυτός, τι θες. Τι θες να ακολουθάσεις στην τηλεόραση. Α, βγήκαμε. Ναι. Τι βγάζεις φωτογραφίες, βγάζεις. Ποιος είναι αυτός. Ποιος είσαι, ρε σε λέμε. Σέλφι βγάζεις, φελώσεις. Σέλφι. Κάθεται. Κάθεται εκεί, πίνουν ένα καφέ. Μεγάλη το έργο. Στέλνει μετά, είμαι στο τάδε μέρος. Φίλε, το όνομα χάθηκε τώρα. Πάμε παρακάτω. Έλα κύριε Μαλάτη, όλα πιο κοντά σου. Πάμε, το όνομα χάθηκε. Μίλαμε τα παιδιά εδώ. Ναι ρε, άκου λίγο δύο λεπτά να σου πω. Για την ανεργία, 60% στην πόλη δεν κατεβήκατε. Το όνομα σας μάρανε. Δεν διαφωνώ. Έλα βρε τώρα. Στο ραδιόφωνο που δουλεύω. Πολλοί πατριώτες εκεί πέρα της πλάκας υπάρχουν. Οι οποίοι αρχίζουν λένε διάφορα να πούμε. Γιατί πήρατε από τα Σκόπια διαφήμιση το αυτό το κεφάλι. Δηλαδή δεν μπορούμε να μην δεν το πάρουμε. Και τον απαντώ εγώ και του λέω. Τους λέω μάλλον. Όταν λοιπόν είστε τόσο πατριώτες και μακεδονομάχοι, από τα 800 ή τα 1000 ή τα 5000 ευρώ που παίρνετε, πόσο αντιστοιχεί το καζίνο του Γευγέλη. Πόσο αντιστοιχούν οι τουρκικές αερογραμμές, πόσο τις 100% από το μισθό σας, 5%, 3%, 10%, πόσα τα 100. Αφήστε τα αυτά τα 10% και στείλτε τα ξέρω εγώ, δεν σου να τα στείλει στο κράτος, ούτε στο αφεντικό. Μισό. Στείλτε σε ένα παιδάκι που έχει καρκίνο, κάθε μήνα. Αυτά εδώ σας διαφημίζεται, πώς το λένε, το καζίνο του Γεύγια και τα λοιπά. Αρχίσαν τα δικά σας. Κατάλαβες. Η Γευγελή είναι ελληνική πόλη. Όταν είναι ένα τα λεφτά από τα Σκόπια. Και να σου πω και το άλλο. Αυτοί που πάνε και ψηφίζουν δεν μετράει ούτε στις ταυτότητες που με τον Χριστόδουλο που του βρήκαν ένα κάρο περιουσία ο άνθρωπος όταν πέθανε. Καλά τα είχε εκεί τα ταράσα με τα χρυσά. Άλλο θέλω να πω. Άμα τους λέγανε αυτούς που ψηφίζουν για τις ταυτότητες μείον δύο μισθοί από τη σύνταξη θα πηγαίνανε. Πριν που θα πηγαίνανε, άστε τα τώρα, τις υπογραφές, τις ανέμακτες λοιπόν, και τα σιλίδερα, τα ανέμακτα. Δηλαδή, πήρα θρησκεία από το Λαγνία. Είχα προχτές ένα ραντεβού με μια κοπέλα από Χαρβάτια εδώ και από το καλοκαίρι, ας πούμε. Δεν την είχα δει από τη μέση και κάτω, την είχα δει από τη μέση και πάνω, ήταν πανέμορφη. Πάμε για καφέ στο μεταξύ, κλασικά αυτοί οι γυναίκες αργούνε να πούμε και τα λοιπά, ξέρω εγώ ας πούμε και τα λοιπά. Κάθομαι εγώ εκεί, καπνίζω, πάφα πούφα, πίνω και καφέ, δεν θα αργεί αυτή. Στο μεταξύ δεν νικά έρχεται τέλος πάντων τα λοιπά και κάθεται, εγώ τα είχα πάρει, δεν είχα κοιτάξει εγώ πέλμα μέχρι εκείνη την ώρα. Με τους καφέτες τους πολλούς, τα τάγια που είχα αυτοί, με πιάνει ένα κατόρυμα, σηκώνομαι και κοιτάζω λίγο από εκεί το πέλμα. Τον παπούτσι και τη βλέπω λίγο μικρή. Τη λέω να σου κάνει ερώτηση. Μου λέει ναι, τι. Δεν είναι μόνο παπούτσι φοβράζει. Μου λέει 38. Α, εντάξει, πάω λίγο τουαλέτα και έρχομαι. Πήγα τουαλέτα και όσο με είδατε εσείς, άλλο τόσο με είδε και αυτή. Το ιδανικότερο. Θες άνω των 39 θες. Το ιδανικότερο πόδι το γυναικείο είναι 38 νούμερο, ρε ηλίθι. Ηλίθι. Όχι, 40 νούμερο παπούτσι. 38 λοιπόν. Ένα λαό που έμεινε. Ένας στους δύο στους τρεις άνεργος. Ένας λαός που πήγε σύνταξη από τα 800 στα 300 και δεν σηκώθηκε.
θα σηκωθεί για το όνομα, είναι μαλάκας. Γιατί αγωνίζεται. Λοιπόν, ξέρεις γιατί γίνεται αυτό το συναλλητήριο και γιατί αγωνιζόμαστε, έτσι στο πω ειλικρινά και μετικά. Γιατί αποτύχαμε ως πολίτες όλα τα άλλα. Ναι. Τους αφήσαμε λοιπόν να έρθουν, ναι, να γεμίσουν τη χώρα μνημόνια, να γίνει μπάχαλο, να παίρνουμε 200 και 300 ευρώ. Μπράβο, να πούμε ένα όχι το οποίο έγινε ναι και χορεύαμε ζεϊμπέκικα, αυτό που λέει ο Μένιος. Όλα αυτά με ψήφο. Φύγει, ε, όλα αυτά με ψήφο. Ναι, βέβαια, εννοείται. Δικιά μας επιλογή. Να φύγει ο Τάσος, η Άννα, η Μαρία, ο Μένιος, ο Χρήστος στο εξωτερικό. Και τώρα λοιπόν πρέπει να κάνουμε τους βλαχόμαγκες. Και να κατεβούμε 21 του μηνός, ναι, για ένα συλλαλητήριο που διοργανώνουν κάποιοι οι οποίοι είναι μέσα δήμοι, οι οποίοι φυσικά εννοείται κάνανε τουμπέκι γιατί ήταν άκρος μνημονιακοί οι δήμαρχοι. Δείτε ποιος ήταν ο δήμαρχος, το Δήμο Συντικής, στο Δήμο Πέλλας. Δείτε ποιοι ήταν αυτοί. Στην αυτοί. Ελλάδα τελικά. Ρε, η ζωή μας θα αλλάξει από αυτό. Άλλο ρωτάω εγώ, ρε. Ρε, η ζωή σου, ρε. Η ζωή μου, η ζωή του θα αλλάξει από το όνομα, ρε. Όχι, αλλά θα δεν αλλάξει. Τι θα αλλάξει. Δεν έχει σημασία. Δηλαδή, αν πάρουμε το όνομα, τι θα αλλάξει. Τι θα αλλάξει. Ο μαλάτος, ρε παιδί μου. Ρε παιδάκι μου, άλλο σε ρωτάω εγώ. Αν αλλάξει το όνομα ή δεν αλλάξει. Στη ζωή μου εγώ, εσύ ο Γιώργος, ο μαλάτος, θα αλλάξει τίποτα, ρε. Θα έρθουν αυτοί και θα διεκδικούν. Τι να διεκδικήσουν, ρε, που στις τράπεζες υποθηκευμένα σπίτια έχεις. Τι να διεκδικήσουν. Τι να διεκδικήσουν. Από τη δική μας την οικονομία ζουν αυτοί τώρα. Τι να από τους βιοτέχνες, τους σούπερ μαρκετάδες, από αυτού ζουν αυτοί. Το ουράνιο, το πετρέλαιο, το πετρέλαιο. Τι να τρελή είστε. Τι να διεκδικήσουμε. Το πετρέλαιο το οποίο το εκμεταλλεύονται άλλοι, το ουράνιο. Ποιο ρε να διεκδικήσουμε. Ναι, και τα σκόπια. Τι να διεκδικήσουμε. Καλά ρε παιδιά να πούμε. Στα πήρε Αλφαμπαντ, ρε. Τι να σε διεκδικήσουμε. Στα πήρε Eurobank, ρε. Τα γάρι. Βρήκετε τον Τζίπρα στον αριστερό και δεν σημαδεύεται. Κύριε Ερντογκάν, να πούμε και το νέο. Είμαι πολύ τι έπατε, βρε. Έχω ένα σπίτι. Ναι. Και δεν ξέρω τι να το κάνω. Να το νοικιάσω, να το πουλήσω. Πούλα το. Δεν επιστρέφω με κανέναν, δεν ξέρω κάποιον. Σου έχω τη λύση εγώ. Ορίστε. Home Target. Home Target. Είναι κάτι φίλοι μου, εξαιρετικά παιδιά. Πήγε κάτι δικούς μου τις προάλλες, πουλήσανε ένα σπίτι. Κάποιοι άλλοι τις προ-προάλλες νοικιάσανε ένα άλλο σπίτι. Είναι εκπληκτική. Και τίμη. Και πού είναι αυτό το Home Target. Εδώ πιο κάτω. Παπάθη 96. Το μεσητικό γραφείο Home Target σας προσφέρει ολοκληρωμένες μεσητικές υπηρεσίες γρήγορα, αξιόπιστα, εύκολα και υπεύθυνα. Το γραφείο μας αναλαμβάνει υπεύθυνα την ενοικίαση, την πώληση, τη διακόσμηση ή ακόμα και την ανακαίνιση της οικίας σας. Μπορούμε να καλύψουμε γρήγορα κάθε οικιστική ή επενδυτική ανάγκη σας. Πρωτοπόροι στο χώρο μας και κατάλληλα οργανωμένοι, αναλαμβάνουμε με πλήρη διαχείριση το ακίνητό σας έτσι ώστε να μην σας απασχολεί η ίσπραξη του ενοικίου. Θα μας βρείτε στην οδό Παπάθη 96, στην κάτω Τούμπα ή στο τηλέφωνο 231-0-937-935 και 690-93-66-002 ή και στη σελίδα μας στο ίντερνετ www.hometarget.gr. Μεσητικό γραφείο Home Target. Στόχος μας, το σπίτι σας. Rapto.gr. Πα, 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 πα. Κάντε like. Πα, 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 πα. Like, like. Πα, 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 πα. Παρακαλώ. Κλειδαράκι, είμαι ένα τολκίδρακι 75. Κλείστηκε η πεθερά μου μέσα στο σπίτι να πούμε. Και θέλω κάποιο κλειδαράκι να πούμε και να τη βγάλω. Ορίστε! Κλείστηκε η πεθερά μου μέσα στο σπίτι να πούμε. Πεθερά έμεινε μέσα. Και δεν χαίρεσε, ρε φιλαράκι. Μα είναι δυνατόν να θέλετε τέτοια πράγματα. Έμεινε η πεθερά μέσα στο σπίτι. Και δεν θα τη βγάλει και έξω. Χαζό είναι αυτό. Χάσατε τα κλειδιά του αυτοκινήτου ή του σπιτιού σα. Θέλετε να ασφαλίσετε το σπίτι ή τον επαγγελματικό σα χώρο. Κανένα πρόβλημα. Πετκανίτσα Αθανασίου Στέργιο. Δελφών 101 με Μάρκου Πότσαρη γωνία. Τηλέφωνο 231-085-2727. Διατίθεται χώρο στάθμευση. Κατασκευή κλειδιών αυτοκινήτου Immobilizer γνήσια με τηλεχειρισμό ακόμα και όταν έχουν χαθεί. Διάγνωση εγκεφάλων αυτοκινήτου. Κλειδιά, κλειδαριές, λουκέτα, χρηματοκιβώτια παντός τύπου. Κλειδαριές τορακισμένης πόρτας τελευταίας τεχνολογίας. Τηλεκοντρόλ γαραζόπορτας. Μπαταρίες για τηλεκοντρόλ. Access control ηλεκτρομαγνητικές. Συστήματα Master. Από το 1965. Εμπειρία, ταχύ εξυπηρέτηση, αξιοπιστία. Δελφών 101 με Μάρκου Μπότσαρη γωνία. 231-085-2727. Για όσους ρωτάτε πώς μπορείτε να μας βοηθήσετε, λέει, ανοίξτε τα αυτιά σας. Πατήστε στο YouTube Ραπτόπουλος με αγγλικούς χαρακτήρες, μπείτε στο κανάλι μας και πατήστε εγγραφή, δηλαδή subscribe. Γίνεστε συνδρομητές δωρεάν και βλέπετε όλα τα βίντεο αμέσως μόλις ανέβουν. Κομμουνιστής είναι αυτός. Θα κάνω εγώ δουλειά με δεξιό, θα κάνω δουλειά. Like. Εγώ χρησιμοποιώ και το ραδιόφωνο.gr
έτσι ώστε να ακούω όλα τα ελληνικά ραδιόφωνα και τα αθλητικά και τα μη αθλητικά. Και είναι μια πολύ καλή ιστορία για όποιον θέλει να ενημερωθεί να μπει. Εγώ μπαίνω και ενημερώνομαι. Ραδιόφωνο.gr. Πολύ καλό.